Με αυξημένα μέτρα προφύλαξη από τον κορονοϊό, λειτουργεί η λαϊκή αγορά τη Πάτρα στην περιοχή τη Αγία Σοφία, όπω προβλέπει η κυβερνητική απόφαση. Οι περισσότεροι πολίτε κυκλοφορούν φόροντα γάντια και μάσκε ενώ κρατούν τι μεταξύ του αποστάσει. Όλοι οι πάγκοι είναι φοδιασμένοι με γάντια και παροτρύνουν όσου καταναλωτέ δεν φορούν ήδη να τα χρησιμοποιήσουν. Από την αυξημένη κίνηση, αντιλαμβάνεται κανεί πω δεν υπάρχει φόβο στου πολίτε, ενδεχομένω επειδή η Λαϊκή Αγορά είναι ένα χώρο ανοιχτό και νιώθουν πω είναι προφυλαγμένοι. Αρκετοί, μάλιστα, επισκέφτηκαν σήμερα την Λαϊκή Αγορά ώστε να προετοιμαστούν για το τραπέζι του Πάσχα. Παράλληλα, την Τετάρτη δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο που θα συμμετέχουν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, δίνεται η εξή λύση για τη δραστηριότητα των παραγωγών πολιτών στις λαϊκές αγορές άλλης περιφέρειας από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων. Εντό τριών ημερών από τη δημοσίευση τη κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή έω αύριο, θα πρέπει κάθε παραγωγό-πολιτή ή ο αναπληρωτή του με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει μόνιμο τοποκατοικία στην περιοχή που θέλει να δραστηριοποιείται, με τη δέσμευση ότι μέχρι τη λήξη των μέτρων καραντίνα δεν θα επανέλθει στην περιφερειά του, αλλά θα μένει μόνιμα στην περιοχή που θα δηλώσει και θα εμπορεύεται τα προϊόντα που θα στέλνουν από τον τόπο παραγωγή, στον ίδιο ή τον αναπληρωτή του. Την υπεύθυνη δήλωση θα την φέρει πάντα μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα των παραγωγών να ασκούν τη δραστηριότητά τους στις λαϊκές αγορές και των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά και φθηνότερα προϊόντα. Φυσικά, η λειτουργία των λαϊκών αγορών εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Δηλαδή, προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των υπαίθριων αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια σε όλη την επικράτεια έως και την 5η 30 Απριλίου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Στι λαϊκές αγορέ, η παραγωγή είναι η μισή ώστε να κρατούν τι αποστάσει. Και τέλο, απαγορεύεται η πώληση στι υπαίθριε αγορέ βιομηχανικών ειδών εκτό των ειδών ατομική καθαριότητα και οικιακή φροντίδα.